Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία τα στοιχεία του Οκτωβρίου της υπηρεσίας για τους δημότες μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου. Η έξυπνη και άμεση εξυπηρέτηση του Δημότου της ΚΟ, αναφέρεται σε δελτίο τύπου, μέσα από το σύστημα διαχείρισης ετοιμάτων του Δήμου της ΚΟ, είναι πλέον μια πραγματικότητα. Περνάει στην ψηφιακή εποχή ο Δήμος της ΚΟ και οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις, παράπονα και παρατηρήσεις μέσα από το διαδίκτυο ή και το τηλέφωνό τους. Τα στοιχεία του Οκτωβρίου, λοιπόν, του δευτέρου μήνα που λειτουργεί το σύστημα, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Συγκεκριμένα, υποβλήθησαν 143 αιτήματα. Ολοκληρώθηκαν ή διεκπαιρεώθηκαν τα 115, ποσοστό δηλαδή του 80%, ενώ είναι σε εξέλιξη τα 28, ποσοστό 20%. Τα περισσότερα αιτήματα αφορούν στην υπηρεσία καθαριότητας, 75 συγκεκριμένα, και ακολουθούν η διεύθυνση τεχνικών έργων με 34, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και 33 αιτήματα σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμος της ΚΟ καλεί τους δημότες μέσω του δελτίου τύπου να χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης ετοιμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kos.gov.gr και στο τηλέφωνο 2242021111 και για την εξυπηρέτησή τους από τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση πιστευτοποιητικών και βεβαιώσεων. Ο στόχος είναι να μάθουν όλοι οι δημότες να εξυπηρετούνται μέσα από το διαδίκτυο ή το τηλέφωνο στις συναλλαγές τους με το Δήμο. Το σύστημα λειτουργεί με 5 απλά βήματα, μας εξηγούν. Πρώτο βήμα. Ο δημότης καταθέτει την αίτηση ή το αίτημά του μέσω διαδικτύου στο www.kos.gov.gr ή μέσω τηλεφώνου καλώντας το 2242021111. Το δεύτερο βήμα είναι... Το σύστημα αυτοματοποιημένα στέλνει την αίτηση το αίτημα του Δημότη στην αρμόδια διεύθυνση ή υπηρεσία του Δήμου σε πραγματικό χρόνο εντός το πολύ μιας ώρας. Τρίτο βήμα. Η αίτηση ή το αίτημα του Δημότη χρεώνεται αυτοματοποιημένα σε συγκεκριμένο υπάλληλο του Δήμου που είναι υποχρεωμένος να το διεκπαιρεώσει. Ο υπάλληλος του Δήμου λαμβάνει μήνυμα στον υπολογιστή του και χρεώνεται το αίτημα της εξυπηρέτησης. Τέταρτο βήμα. Εκδίδεται το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση που ζητά ο πολίτης ή και το απαντητικό έγγραφο για το αίτημα ή το παράπονο που κατέθεσε. Πέμπτο βήμα. Ο Δημότης λαμβάνει στο email του απάντηση και πηγαίνει στο κοντινότερο δημοτικό κατάστημα της πόλης της ΚΟ ή στα χωριά για να πάρει το πιστοποιητικό που ζήτησε. Ενημερώνεται επίσης τηλεφωνικά από τις υπηρεσίες του Δήμου για την εξέλιξη του αιτήματος που κατέθεσε. Οι δημότες της ΚΟ μπορούν ηλεκτρονικά ή από το τηλέφωνο να καταθέτουν πλέον αιτήσεις για βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό έγγραφης στα Μητρώα Αρένων, πιστοποιητικό εντοπιότητας, αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων. Ταυτόχρονα ο δημότης μπορεί να κάνει παράπονα, υποδείξεις, να δηλώσει βλάβες ή να ζητήσει την παρέμβαση των υπηρεσιών του Δήμου σε μια σειρά από ζητήματα όπως είναι η αποκομιδή απορριμμάτων και αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, η ανακύκλωση συσκευασιών, η ανάπλαση και περιποίηση χώρου πρασίνου, οι πλατείες, παιδικές χαρές και αθλητικοί χώροι, τα εγκαταλειμμένα οχήματα, κυκλοφοριακά ζητήματα, λακκούβες, οδοποιία, πεζοδρόμια, ύδρευση και αποχέτευση, ηλεκτρονικά θέματα, δημοτικός φωτισμός, δημοτική συγκοινωνία, θέματα στενόμευσης, στάθμευσης και κοινοχρήστων χώρων. Σε όλα τα αιτήματα οι υπηρεσίες του Δήμου είναι υποχρεωμένες να επικοινωνούν με τον Δημότη, να απαντούν και να τον εξυπηρετούν.